γενικότερη αξία που υπάρχει από επίσημο παιχνίδι. Μια καλή προπόνηση μπορώ να πω. Δυνατή προπόνηση. Όχι απλώς καλή προπόνηση. Καλός αντίπαλος. Μετράμε τις δυνάμεις μας. Αυτή τη εβδομάδα που ξεκίνησε είχαμε δουλέψει πάνω στη φυσική κατάσταση σε δυνατές προπονήσεις και με αυτό το περιοφιλικό κλείνουμε αυτόν τον τρόπο προπόνησης. Δύσκολα και για μας, το έχουμε πει, δύσκολα είναι για όλους, γιατί δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και αυτό όμως είναι και μια ευκαιρία για μας να δουλέψουμε σε άλλους τομείς της κατάστασης, γιατί όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα παίζουμε πολλές Τετάρτες και αναγκαστικά θα παίζουμε μόνο παιχνίδια και δεν θα έχουμε προπονήσεις. Από τη μία είναι αυτό το καλό, από την άλλη όμως ότι δεν μπορούμε να βρούμε ρυθμό. Θέλαμε να παίξουμε, είχαμε ένα παιχνίδι στην έδρα μας και μετά το αποτέλεσμα που είχαμε την Καλονή, θέλαμε οπωσδήποτε να παίξουμε το παιχνίδι αυτό, να το κερδίσουμε, γιατί για εμάς μας είναι νικηφόρο αποτέλεσμα, τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όσοι έχω πει ότι η ομάδα μας είναι καλή, δεν είναι πολύ καλή, αλλά δεν είναι και πολύ κακή, έτσι όπως θέλουμε τα λέμε. Εντάξει, έχω πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο αυτό. Μας αρέσει πάντα να υπερβάλλουμε. Την μία να είμαστε φοβερή ομάδα, την άλλη να είναι μέτρια ομάδα, την άλλη να είναι κακή ομάδα. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι όπως ακριβώς σας τα λέμε. Είμαστε μια καλή ομάδα. Όπως καλές ομάδες στη Β' Εθνική υπάρχουν πολλές. Και το πρωτάθλημα αυτό δεν τελειώνει ούτε με δύο νίκες ούτε με δύο ήττες. Και από ό,τι βλέπω και έχω διαπιστώσει, ότι είναι ένα πρωτάθλημα δύσκολο. Γιατί είναι δύσκολο? Γιατί, παιδιά, όλες οι ομάδες είναι γυμνασμένες, όλες οι ομάδες είναι καλά τακτικά και λείπουν οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να διασπάσουν εύκολα μια άμυνα. Και γι' αυτό όλα τα παιχνίδια στην ιστορία της Β' Εθνικής είναι κλειστά παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Μην νομίζεις ότι μπορεί, επειδή έχεις φανέλα, επειδή έχεις όνομα, μπορείς να κερδίζεις. Πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κατεβαίνουμε στο επίπεδο αυτό της Β' κατηγορίας, να παλεύουμε και με την ποιότητα που έχουμε να παίρνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε.